πλάτη που δίνει κάθε χρόνο η Μητρόπολη. Καταρχήν δεν διανέμονται μόνο δέματα την περίοδο των Χριστουγέννων. Διανέμονται δύο φορές το μήνα. Έχουμε περίπου 1.000 οικογένειες, 900 περίπου οικογένειες με 1.000, οι οποίες παίρνουν δύο φορές το μήνα, δηλαδή τρόφιμα, άρα δηλαδή έχουμε 2.000 περίπου δέματα, τα οποία διανέμονται σε τακτά διαστήματα κάθε 15, σε όλη την ακριτική μας επαρχία. Επίσης καθημερινά διανέμονται δέματα, όπως δηλαδή και η καθημερινή τράπεζα του φαγητού, δηλαδή της αγάπης, αυξάνεται καθημερινά. Αλλά και όποιος άνθρωπος έρθει στη Μητρόπολη, πάλι και αυτός θα φύγει με τα χέρια γεμάτα, με τα ανάλογα, είτε με τρόφιμα, είτε με χρήματα, είτε ό,τι άλλο διαθέτουμε. Από ό,τι με πληροφόρησαν οι πατέρες, φέτος δόθηκαν πάνω από 2.000 δέματα, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων. Ήδη και σήμερα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, δόθηκαν και σήμερα δέματα, ενώ τα περισσότερα δόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και για αύριο θα έχουμε δέματα, όπως και για τις υπόλοιπες ημέρες. Για την τράπεζα, για το τραπέζι της αγάπης των ημέρα των Χριστουγέννων δόθηκαν 1.200 κουπόνια. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι έρχονται και την τελευταία στιγμή και τους δίνουμε, ώστε να πάνε στα διάφορα εστιατόρια για να πάρουν το χριστουγεννιάτικο φαγητό. Βέβαια η Μητρόπολη μας με οτιδήποτε διαθέτει βρίσκεται στην διακονία του κάθε αδελφού του Χριστού. Είναι ανοιχτές πάντοτε οι πύλες και οι πόρτες, οι πύλες της Μητροπόλεως μας, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση την εκκλησιαστική, η πύλη του ουρανού, η πύλη της καρδιάς, η πύλη της αγάπης, είναι πάντοτε ανοιχτές για τον κάθε άνθρωπο. Και βέβαια εκείνο το οποίο επιθυμούμε να τον διακονήσουμε με πολύ πιστότητα και με πολύ συνέπεια και με πολύ αγάπη. Και βέβαια κάτω από τον διακριτικό μανδύα της εντολής του Χριστού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία λέμε, είναι και τόσα άλλα τα οποία κάνει η Μητροπολή μας με πολύ καλοσύνη και με βαθιά ταπείνωση και ιδιαίτερα με πολύ συνέπεια στην αποστολή του ο κάθε κληρικός. Με πολύ συνέπεια στην διακονία του κάθε ανθρώπου. Αγωνίζονται σχεδόν οι περισσότεροι κληρικοί προκειμένου να μορφώσουν Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να τον διακονήσουν τις δύσκολες αυτές ώρες και ημέρες που διέρχεται η πατρίδα μας.